είναι προϊόν ο φιλελληνισμός δύο πραγμάτων, κατά τη γνώμη μας. Το ένα είναι η γοητεία που ασκούσε η ελληνική αρχαιότητα και το δεύτερο είναι οι φιλελεύθερες ριζοσπαστικές ιδέες της εποχής του διαφωτισμού και της Γαλλικής Επανάστασης που εθεωρείται ότι αγκαλιάζουν τις προθέσεις των επαναστατών της εποχής. Ένας από τους κορυφαίους και εμβληματική προσωπικότητα του φιλελληνισμού υπήρξε και ο Λόρδος Βίρον. Ο Λόρδος Βίρον, Βρετανός ευγενής, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα στις αρχές του 1923 για δεύτερη φορά, εγκαταστάθηκε στο νησί μας για μερικούς μήνες και δούλεψε από εδώ για την Ελληνική Επανάσταση. Μάλιστα για το σκοπό αυτό είχε και συνεργασία με τον τότε Άγγλο διοικητή, τον Νάπιερ, που σήμερα στον κήπο του βρισκόμαστε για αυτή την εκδήλωση. Και έζησε στα Μεταξάτα, σε ένα χωριό που όλοι γνωρίζουμε, μέχρι που έφυγε για το Μεσολόγγι, όπου άφησε και την τελευταία του πνοή το 1924. Η 824. Η Κεφαλονιά θυμάται πάντα τον Λόρδο Βίρονα και γι' αυτό το λόγο έχει αφιερώσει μια κεντρική οδό της πόλης, την οδό Βίρονος, στη μνήμη του, όπως επίσης υπάρχει πρωτομή του στην περιοχή των Μεταξάτων και αφιερωματικές πλάκες στη Λακύθρα, γιατί θέλουμε να παραμείνει στην ιστορική μας μνήμη η δράση και η προσφορά του Λόρδου Βίρονα στην χώρα και να θυμόμαστε το πέρασμά του από την Κεφαλονιά. Ο φιλελληνισμός έβαλε το λιθαράκι του στην τότε εποχή, αλλά ο φιλελληνισμός μας χρειάζεται και σήμερα. Χρειάζεται και σήμερα ο φιλελληνισμός, γιατί μέσω αυτού μπορούν να προαχθούν κρίσιμα εθνικά μας συμφέροντα στη διεθνή σκηνή. Είμαστε ευτυχείς που συνεργαστήκαμε ο Σύνδεσμος Βίρον που έχει έδρα του το Δήμο Βίρονα και μέλη σε όλη την Ελλάδα και παραρτήματα σε πολλές πόλεις και στον ελληνισμό της Διασποράς. Ελπίζω σύντομα, κύριε Φωκά, να κάνουμε ένα παράρτημα του Σύνδεσμου Βίρον και στο Αργοστόλι. Θα γίνει σύντομα και αυτό, διότι απλωνόμαστε διαρκώς. Εμείς ευχαριστούμε πάντως το Ριφόρτσο, διότι από ό,τι αντιλήφθηκα από την έναρξη που έκανε εδώ η παρουσιάστρια, η τελετάρχης της εκδήλωσής μας, κάνουμε σήμερα η εκδήλωση αυτή είναι και το Ριφόρτσο των εκδηλώσεων πολιτισμού του Αργοστολίου. Άρα Ριφόρτσο, το Ριφόρτσο δίνει το βηματισμό για το Ριφόρτσο. Από ό,τι μου είπε ο Φωκάς, το Ριφόρτσο σημαίνει κάτι σαν restart. Εγώ βέβαια στα αγγλικά το ερμηνεύω reinforce, ενδυναμώνω, ενισχύω, προωθώ. Λοιπόν, το Ριφόρτσο είναι ιταλική λέξη, όπως αντιληφθήκατε. Δεν είναι άσχημο αυτό να έχουμε και καμιά ιταλική λέξη. Άλλωστε, η πατρίδα μου που είναι ο πύργος της Ηλίας έχει μία παραλία ωραία με αμμουδιά που τη λέμε σπιάτζα. Κάτι ζακυνθινή μας έφεραν το όνομα σπιάτζα στην παραλία μας. Με άλλα λόγια, έχουμε εμείς οι που λέμε ότι προερχόμαστε από την κυρίως Ελλάδα, οφείλουμε πάρα πολλά στους Επτανήσιους. Δύο κατηγορίες Ελλήνων έφεραν πολιτισμό στην κυρίως Ελλάδα. Οι Επτανήσιοι και οι Μικρασιάτες. Και δύο κατηγορίες μας έφεραν πολιτισμό. Λοιπόν, επειδή είναι και η συγκυρία, θα σας πω το εξής και όσο μπορώ θα σταθώ. Ο Βίρον, εκτός των άλλων, ήταν και λάτρης της φύσης, όπως και όλοι οι ρομαντικοί. Ο ρομαντισμός είναι και φυσιολατρία και
και προστασία της φύσης. Έλεγε λοιπόν σε ένα ποίημα του: αγάπησα τους ανθρώπους, μα τη φύση πιο πολύ. Να προστατεύουμε λοιπόν τη φύση, διότι όπως είχε πει ένας πρώην πρόεδρος Ελληνικής Δημοκρατίας, ένας σύγχρονος πατριωτισμός είναι ο οικολογικός πατριωτισμός. Χωρίς οικολογία δεν υπάρχει δρόμος προς τον 21ο αιώνα. Ο επαναστάτης ήταν οργανωμένος στο επαναστατικό κίνημα των καρμπονάρων της Ιταλίας. Δεν ήρθε για το μεσογειακό κλίμα, ήρθε γιατί ήταν επαναστάτης με αιτία. Δηλαδή εμπνεόταν από τις ιδέες και τις αρχές της Γαλλικής Επανάστασης και του Διαφωτισμού, όπως πολύ ωραία τα είπε ο αντιδήμαρχος. Και ο Διονύσος Σολωμός, και καταλήγω οριστικά, διότι νομίζω πέρασα το τρίλεπτο, το πέρασα ή έχω ακόμα. Το πέρασα λοιπόν, ο Διονύσος, τη σχέση του Λόρδου Βίρονα με την Ελλάδα την έχει αποδώσει ως εξής ο Κωστής Παλαμάς: της θείας της γης διαλαλητής μα και κριτής. Της θείας της γης διαλαλητής μα και κριτής. Και κριτής, δηλαδή και κριτικός ήταν όποτε χρειαζόταν. Της έφερε τη λύρα του και το σπαθί του αντάμα. Θέλουμε και τη λύρα και το σπαθί και την ποίηση και τη δράση και την οικολογία πάνω απ' όλα στην εποχή μας. Ευχαριστώ. Νέος, ωραίος και αριστοκρατικής καταγωγής, ο George Gordon Noel, έκτος λόρδος του Byron, ήταν μια από τις διαπρεπείς μορφές του ρομαντικού κινήματος, μένοντας στην ιστορία της λογοτεχνίας για τη δύναμη των στίχων, την ευρηματική εφαρμογή του ρητορικού βάθους σε αυτούς και τις γλωσσικές ακροβασίες. Ο Λόρδος Byron αποβιβάστηκε στο Αργοστόλι στις 2 Αυγούστου του 1823, σε ηλικία 35 ετών, προερχόμενος από τη Γένοβα, με το αγγλικό μπρίκι Ηρακλής, έχοντας εξασφαλίσει τη συμπαράσταση του Φιλελληνικού Κομιτάτου του Λονδίνου. Σε σύγκριση με την πρώτη επίσκεψή του στην Ελλάδα το 1809, ήταν τότε 21 ετών, ο Λόρδος Byron είναι τώρα διάσημος ποιητής και κατασταλαγμένος πολιτικά υπέρ των ιδεών του διαφωτισμού και του ανθρωπισμού. Πριν την Κεφαλονιά, ο κορυφαίος αυτός φιλέλληνας έζησε επί εξαιτίας στην Ιταλία και μοιήθηκε στο επαναστατικό κίνημα των Καρμπονάρων. Όμως, ήδη από το 1812, είχε δείξει σαφείς προθέσεις έκφρασης πρωτοπόρων ιδεών για την ελευθερία, αλλά και ανθρωπιστικών ιδεών, όταν στιγμάτιζε την κοινωνική εξαθλίωση μέσα στην ίδια τη Μεγάλη Βρετανία. Στην πρώτη ομιλία του στη Βουλή των Λόρδων υπήρξε καταπέλτης εναντίον νομοσχεδίου το οποίο προέβλεπε τη θανατική ποινή για τους εξεγερμένους κλωστενφοντουργούς του Νότιγχαμ. Είχε πει στη μνημειώδη του εκείνη η ομιλία: «Έχω ταξιδέψει στην Ιβηρική Χερσόνησο όταν ήταν σε κατάσταση πολέμου. Βρέθηκα σε μερικές από τις πιο καταπιεσμένες επαρχίες της Τουρκίας, αλλά πουθενά δεν είδα τέτοια ρυπαρή αθλειότητα. Δεν υπάρχει αρκετό αίμα στον ποινικό μας κώδικα, ώστε να πρέπει να χυθεί περισσότερο για να υψωθεί στον ουρανό και να μαρτυρήσει εναντίον σας? Και είναι αυτό γιατρικό για ένα πεινασμένο και απελπισμένο πληθυσμό?» Τι καρτερείτε, φίλοι και αδελφοί. Ένα ιστορικό τραγούδι σε ποίηση Δίχα Φερέου Βελεστινλή και μουσική Νέιτζιλη.